θα ήταν ο εύκολος δρόμος ο δρόμος της παραίτησης. Να αποφύγεις την κριτική, την πολιτική κριτική, την κομματική κριτική. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ευθύνη μου. Είναι η απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην οξία κριτική σύσσωμης της αντιπολίτευσης που ζητά την παραίτηση του Γιάννη Οικονόμου, εγκαλώντας τον για επιχειρησιακό φιάσκο το οποίο οδήγησε στη δολοφονία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ. Θα ήταν ένα ελάχιστο δείγμα ευθυξίας, ένα ελάχιστο δείγμα ότι αντιλαμβάνεται πρώτον την αντικειμενική ευθύνη που έχει ως πολιτικός. Οι ευθύνες για αυτό το πρωτοφανές φιάσκο είναι τεράστιες. Εδώ πρόκειται για μια ασύλληπτη ανικανότητα. Εγώ θα περίμενα ότι ο κ. Οικονόμου θα είχε υποβάλει την παραίτησή του, όχι ως άμεσα εμπλεκόμενος, θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά ως μια πράξη ευθυκρισίας και ευθυξίας για το γεγονός ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι συνέχεια της προηγούμενης, δεν παρέλαβε από κάπου αλλού. Και η ηγεσία της Ελλάδας έχει πάρει θέμα. Εγώ νομίζω ότι τα κεφάλια που πέφτουν, ακούγα και πριν την εκπομπή, είναι μικρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει 6-7 φορές την παραίτησή μου ως κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κ. Ανδρουλάκης που θέλει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ, ήταν απολύτως φυσικό να μιμηθεί το ΣΥΡΙΖΑ για να υποδηλώσει και την παρουσία του τις τελευταίες μέρες. Mm. Δεν θα είχα κανέναν ενδιασμό να παραιτηθώ, αν το ζήτημα είχε να κάνει με ένα πολιτικό σχεδιασμό. Και εγώ, ο κάθε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δεν είναι αστυνομικός, δεν είναι επιχειρησιακός για να καταστρώνει σχέδια αντιμετώπισης των χούλιγκαν. Μπροστά στην αδιανόητη επιχειρησιακή ολιγορία και βουλευτές της συμπολίτευσης ασκούν κριτική στην ελληνική αστυνομία. Δυστυχώς όμως, εδώ τουλάχιστον και εδώ εξειδικεύουμε επιχειρησιακά, κάτι δεν πήγε καλά. Νομίζω αυτό αποδείχθηκε και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στην πρόληψη, δυστυχώς το λέω, στην πρόληψη και στην αποτροπή τέτοιων περιστατικών. Η ανάληψη πολιτικής ευθύνης για αυτό το πρωτοφανές, αυτή την πρωτοφανή κατάσταση, την πρωτοφανή αποτυχία, θα πρέπει να αναλυθεί και πολιτικά. Πολιτική ευθύνη σημαίνει και παραίτηση. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Οι ευθύνες είναι βαριές. Δεν είναι απλές. Οι ευθύνες λοιπόν δεν είναι μόνο στην αστυνομία. Είναι πάνω απ' όλα και πολιτικές.